Για ελάτε κατά δόθε που λένε. Γεια σας. Καλώς τους. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς σας βρίσκω. Ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, δεν θα πω πρώην εκπρόσωπος. Εδώ παρίσταται ως ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά. Σας καλησπερίζω στην πρώτη μοναχική εκπομπή σας. Γι' αυτό είπα να καλέσουμε μερικούς φίλους. Και με την ευκαιρία, καλή επιτυχία στην κυρία Κεχαγιά, ως ομόλογό μου υπό μία έννοια. Πολύ σύντομα. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι πόσες πολλές φορές μου έχει συμβεί. Αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι δρόμος. Δεν είναι καλό. Για τους δημοσιογράφους είναι συνήθως ο δρόμος χωρίς επιστροφή. Ναι. Η μετάβαση στην πολιτική. Αυτό είναι και το σωστό. Έτσι. Όπως και αν έχει, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι αν είμαστε σε μια ευρωπαϊκή, οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. Και ρωτώ πρώτα εσάς, κύριε Ρωμάνε, σε σχέση με τη διαρροή των email των ομογενών που ζουν κυρίως στο εξωτερικό, αλλά από ό,τι έχω ακούσει και κάποιοι Έλληνες που είχαν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Μιλάμε για μια διαρροή η οποία είναι αντικειμενικά, έχει συμβεί, είναι αντικειμενικό δεδομένο ότι έχει συμβεί, δεν είναι κάποια καταγγελία. Οι καταγγελίες ήρθαν από τους ίδιους και βρέθηκαν στην κατοχή της κυρίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, η οποία επικοινώνησε και μαζί τους. Πώς συνέβη? Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω, για να αναφερθώ στα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουμε είναι κάποιες καταγγελίες που σωστά αναφέρετε. Τα δεδομένα που έχουμε είναι μία απάντηση από την ίδια την κυρία Σημακοπούλου και μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Γενικό Γραμματέα, τον Καθήλυνα Αρμόδιο, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γίνει συγκεκριμένη διαρροή emails και το καθεξής και ότι υπάρχει πλήρης στήριση της νομιμότητας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, από ό,τι έμαθα, υπάρχει και μια διερεύνηση η οποία τρέχει από την Καθήλυνα Αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, την οποία καλωσόρισε μάλιστα η Ευρωβουλευτής, η κυρία Σημακοπούλου, προκειμένου ακριβώς να λάμψει η αλήθεια και να σταματήσει, κατά τη γνώμη μου, φυσικά δεν θα προκαταλάβει κανείς την όποια διερεύνηση. Έχετε καταλήξει στο πώς έγινε αυτή η διαρροή, πώς βρέθηκαν ένας μεγάλος αριθμός email στα χέρια μιας υποψηφίας ευρωβουλευτού? Και ξέρετε, το ρωτώ και για λόγους δημοκρατίας. Δίνει ένα πλεονέκτημα στην κυρία Σημακοπούλου το να έχει αυτά τα στοιχεία όταν δεν τα έχουν οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, αντίστοιχα ζητήματα εγώ θυμάμαι να ανακύπτουν πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν καταγγελίες, όχι μόνο για πολιτικά πρόσωπα, εννοώ και για επιχειρήσεις. Για να μην πάμε και στο πολύ χειρότερο ζήτημα του phishing, εννοώ τι θέλω να πω, ότι το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, της διαχείρισης και της προστασίας τους είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, στο οποίο, για να μιλήσω εκπροσωπώντας υπό μία έννοια και την κυβέρνηση ως κυβερνών κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει πολύ τολμηρά στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης του πλαισίου. Πάντως, θυμίζω δηλαδή ένα από τους πρώτους νόμους, επιτρέψτε μου να το βάλω. Να σε παίρνουν από μία εταιρεία παροχής ενέργειας ή μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να έχει αλλιεύσει κάπως τα στοιχεία σου, επειδή είπατε για το phishing, το λέω. Και άλλο να μιλάμε για έναν βουλευτή, ο οποίος λειτουργεί θεσμικά, ευρωβουλευτή, και τα στοιχεία τα δικά μας ως ειδικός κατάλογος. Καλά τα λέει ο κύριε Αντώναρε. Δεν είναι ένας ειδικός κατάλογος αυτός των εκλογέων. Βρίσκεται μόνο σε μία τράπεζα. Και δεν μπορεί κανείς να τον πάρει, γιατί σε κάποια στιγμή υπόθηκε από τη συγκεκριμένη υποψήφια, εγώ ως υποψήφια την αντιμετωπίζω, διότι περί αυτού πρόκειται, εν προκειμένου, έτσι, ότι τις δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ξέρετε, εγώ προσπάθησα στις τελευταίες εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής να έχω εκλογικούς καταλόγους. Δεν δίνονται οι εκλογικοί καταλόγοι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά πάντως, εκπροσωπώντας και τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να τα πάρει ούτε καν ένα κόμμα. Πάντως, εγώ κρατώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, μια πολύ αυστηρή διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια απάντηση που λέει τα έδωσε ο Αντώναρος. Αυτό λέω. Δεν ξέρουμε πώς τα έχει δώσει. Υπήρχε, με συγχωρείτε, κύριε Χουνταλάκη, στην αρχή η κυρία Σημακοπούλου έλεγε ότι αυτά τα στοιχεία τα συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της εργασίας της ως βουλευτή, ευρωβουλευτής. Σας καλύπτει αυτό? Σε 5 χρόνια. Σας καλύπτει. Μετά βγήκαν άνθρωποι και είπαν ότι εγώ λέει επικοινωνούσα με την κυρία Σημακοπούλου με άλλο email και αυτό που έστειλα για να μετάσχω στις εκλογές είναι διαφορετικό. Πώς το έχει?
Πώς με αυτό πάντως δεν πάβει να είναι μια καταγγελία, ξαναλέω. Προφανώς φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι. Τι καταγγελία. Εδώ πρόκειται και κατάχρηση. Οποιαδήποτε καταγγελία. Κατάχρηση και παραβίαση βασικών προσωπικών, δεδομένων. Επειδή εκπροσωπείτε ένα κόμμα σήμερα, τουλάχιστον που μιλάμε μαζί, το οποίο σήμερα είχαμε δύο παραδοχές. Μία παραδοχή για παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης επιμερών Αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ και μία παραδοχή από τον ίδιο τον κύριο είναι Τσίπρα. Δική σας αυτή από τον κύριο Κοντονή σήμερα το πρωί. Και μία δεύτερη παραδοχή από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε μέα κούλπα για δύο μείζωνα ζητήματα, τα οποία είναι με αποδείξεις καταπάτηση του κράτους δικαίου και όχι με θεωρίες και fake news. Μπορούμε να ρίχνουμε συνέχεια. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς αυτή είναι η διαφορά μας, εννοώ όχι προσωπικά, όχι πολιτικά, προσωπικά. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στους θεσμούς, λειτουργούμε θεσμικά. Ούτε από εσάς ως κόμμα, που εσύ εκπροσωπείτε το κόμμα και είπατε και την κυβέρνηση. Δεν έχει κληθεί η κυρία Ασημακοπούλου να δώσει εξηγήσεις. Η κυρία Ασημακοπούλου έχει δώσει εξηγήσεις πολλαπλώς δημόσια. Όχι. Με συγχωρείτε, την έχετε καλέσει. Έχει δώσει δημόσια απαντήσεις. Μα είναι ανεπαρκείς, διότι είναι αντιφατικές. Και μάλιστα η τελευταία απάντηση που έδωσε είναι ότι χαιρετίζει τη διερεύνηση από την ελόγω ανεξάρτητη αρχή. Αυτό τι δείχνει, αυτό ότι δείχνει, όλα όσα είχε πει στο παρελθόν, ότι όλα όσα είχε πει στο παρελθόν είναι έολα. Εμείς σε αυτά τα ζητήματα είμαστε πολύ αυστηροί και δεν παρεμβαίνουμε σε ανεξάρτητες αρχές σε διερεύνηση οποιοδήποτε ζητήματος. Εφόσον όλες οι εξηγήσεις που είχε δώσει στις τελευταίες 72 ώρες, η μία μετά την άλλη, σας λέω, η πρώτη εξήγηση που έδωσε ήταν τα συνέλεξε κατά τη διάρκεια της θητείας της. Αυτή κατερρύφθη. Έχετε κάποια διαφορετική άποψη σε σχέση με αυτό που καταθέτει η κυρία Σημακοπούλου? Μα δεν είπε αυτό η κυρία Σημακοποπούλου. Μετά, όταν κατερρύφθη αυτό είπε ότι τις δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ότι το δικό σας Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Μπαλέρμπας, δεν λέγεται ο Γενικός Γραμματέας. Έβγαλε συντομότατη δήλωση, 19 λέξεων, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία λέει ότι δεν δόθηκαν. Άρα έχουμε δύο επίσημες ανακοινώσεις, παύλα δηλώσεις, που και οι δύο διαψεύδουν αυτό το οποίο αναφέρεστε. Και από την κυρία Σημακοπούλου και από το Υπουργείο. Η κυρία Σημακοπούλου μετά... Εγώ, επιτρέψτε μου να σεβαστώ δεν σας την ανακοίνωση δεν σας του Υπουργείου ότι, ότι Έλληνες πολίτες διαμαρτύρονται. Ότι... Δεν σας απασχολεί, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω. Η όποια καταγγελία διερευνάται από ποιον? Θεσμικά από τις ανεξάρτητες αρχές. Όχι, και από την ελληνική δικαιοσύνη. Διότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι, ξέρετε, θέμα το οποίο διαφυλάσσεται ως κόριο οφθαλμού από το Σύνταγμα. Ακριβώς. Και έτσι, σε αυτή την κατεύθυνση, ξαναλέω, εμείς με το που αναλάβαμε το 19, αυστηροποιήσαμε το εν λόγω πλαίσιο. Δεν το εφαρμόσατε όμως. Κινούμενοι πολύ συγκεκριμένα σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι... Και επιτρέψτε μου, επειδή μιλάμε πολιτικά, εγώ να μπορώ να έχω το δικαίωμα να βλέπω σε όλη αυτή την εργαλειοποίηση που δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ουσιαστικά, θα το πω πολύ απλά, να υπάρξει μια υποβάθμιση μιας εθνικής προσπάθειας που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η επιστολική ψήφος. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει να γίνεται σε εθνικά ζητήματα, να γίνεται στο μεταναστευτικό, να γίνεται μέσω fake news δηλαδή και μέσω εργαλειοποίησης οποιοδήποτε... Επιτρέψτε μου. Μέσω δηλαδή... εργαλειοποίησης οποιοδήποτε υπάρχει. Fake news αυτό. Επιτρέψτε μου, λέω. Είπα και άλλα παραδείγματα. Κύριε Αντώναρε, είπα και άλλα Προσπαθείτε. Λέω λοιπόν. Αυτό είναι μέσω εργαλειοποίησης. Επικοινωνιακό. Και επειδή είμαι πιο έμπειρος στην επικοινωνία από εσάς. Αφήστε με λοιπόν να βάλω τελεία. Ανοίγετε τη βεντάλια. Είστε πιο έμπειρος. Για να επικαλύψετε το ουσιαστικό θέμα. Ανοίγω τη βεντάλια γιατί έχετε δώσει δείγματα γραφής. Και σε όλα τα δείγματα γραφής που έχετε δώσει, επιβεβαιώνετε το ίδιο. Επικαλύπτεται το θέμα της απόλυτης αντισυνταγματικότητας του νόμου που έχει προκύψει στη Βουλή. Ωραία. Επιβεβαιώνετε το ίδιο ξανά και ξανά. Επιτρέψτε μου, κύριε Δήμαρχε, επειδή ξέρετε ότι μας αρέσει και εξακολουθεί να ισχύει αυτό, θέλουμε να υπάρχει απευθείας διάλογος. Δόξα τω Θεώ, πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, χωρίς διαρκείς παρεμβάσεις των δημοσιογράφων ή του δημοσιογράφων προκειμένου για να κάνω τον τροχονόμο. Θα ήθελα όμως. Επειδή ξέρετε τους τηλεοπτικούς χρόνους, βεβαίως, να βάλουμε εδώ μια ανατελεία. Ούτε σε άλλες νομίζω ότι καταγράφηκαν και οι δύο θέσεις. Να πάμε και θα ήθελα εσείς πρώτα να το σχολιάσετε, κύριε Αντώναρε, την παρέμβαση που είδαμε από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Στα περισσότερα δελτία έπαιξε ως πρώτη είδηση η απόσταση που πήρε τόσο από την ιστορία της Νοβάρτης, όσο και από την ιστορία των τηλεοπτικών καναλιών. Είναι δύο θέματα. Δύο διαφορετικά θέματα. Είπε επιλέξει ότι ήταν ατυχής ο χειρισμός. Ναι. Έτσι. Ο ατυχής χειρισμός δεν σημαίνει ότι παίρνεις
απόσταση κατά ανάγκη από την ουσία ενός θέματος το οποίο διαχειρίστηκες. Έτσι. Σημαίνει ότι ο ατυχής χειρισμός οδήγησε εκεί που οδήγησε. Δηλαδή στη στασιμότητα και σε αυτό το ανώμαλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε στις τηλεοπτικές άδειες. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αυτοί που έχουν τις τηλεοπτικές άδειες δεν πληρώνουν για τις συχνότητες, αυτό που προβλέπεται από τον νόμο. Αντιθέτως, επί κυβέρνησης Τσίπρα, στην οποία εγώ δεν ανήκα, γιατί ούτε ήμουν τότε στον ΣΥΡΙΖΑ, επιβλήθηκαν και εισπράχθηκαν αυτά τα χρήματα. Εδώ έχουν περάσει και το COVID και όλα τα άλλα, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να είναι σε αναστολή. Να σας ρωτήσω αν εσείς εκτιμάτε ότι πίσω από αυτή την αυτοκριτική, κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε μια κούλπα, το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής. Και επιμερισμού ευθυνών επίσης ήταν οι συγκεκριμένες δηλώσεις στους υπουργούς του. Δηλαδή, ο ίδιος στην πολιτική ευθύνη, αλλά με τη συμμετοχή των υπολείπων. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ερμηνεύετε πολιτικά. Αν πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επανατοποθετείται στο πολιτικό τοπίο. Εγώ νομίζω ναι. Αυτό όμως πώς θα. Εγώ νομίζω ναι. Και κρίνει σκόπι μου μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται, να κάνει δύο τοποθετήσεις. Μία διαζώσεις αυτή της, του Σαββάτου, έτσι δεν είναι, και μία γραπτή στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν αρχίσει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι θέλει να πει ότι εγώ είμαι παρόν. Το τι σημαίνει είμαι παρόν και πού θέλει να οδηγήσει ο ίδιος τον εαυτό του, νομίζω ότι δεν μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς άλλος πέρα από τον ίδιο. Κύριε Ρωμανέ, αυτό αφορά το δικό σας κόμμα και εννοώ ότι στο ίδιο συνέδριο, αυτό της καθημερινής, που είναι για τα 50 χρόνια της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας, υπήρξε και η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, που πήρε όχι απλώς αποστάσεις. Θα έλεγα ότι θα ήταν σχεδόν καταγγελτικός ο λόγος του ό,τι αφορά το χειρισμό των ελληνοτουρκικών. Ο κύριος Σαμαράς στο λόγο συνέδριο νομίζω επανέλαβε απόψεις που έχει διατυπώσει ξανά. Εμείς ξέρετε ότι σταθερά. Η λέξη συνθηκολόγηση νομίζω ότι είναι μια πολύ βαριά λέξη και δεν χρησιμοποιείται κάθε μέρα. Επειδή εγώ είδα όμως όλη την ομιλία του, είδα ότι σε σχέση με την κριτική, εντός εισαγωγικών κριτική, που ακούστηκε για τις διατυπωμένες απόψεις Σαμαρά κατά το παρελθόν, θεωρώ ότι δεν υπήρχε το ίδιο αντικείμενο. Αυτό το οποίο είδα είναι οι γνωστές απόψεις του κ. Σαμαρά, τους οποίους προφανώς, όπως ξέρετε, δεν σχολιάζουμε σταθερά, όπως και κάθε πρώην Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Και για την αποστροφή περί λάθους του κυρίου Καραμαλή που είπε η κυρία Μπακογιάννη, το λέω γιατί, όπως ακριβώς ρώτησα τον κύριο Αντώναρο για τις διαπιστώσεις, παύλα διατυπώσεις του κυρίου Τσίπρα, ρωτώ και εσάς, γιατί δύο κορυφαία στελέχη, σας ένας πρώην πρόεδρος και μία πρώην υπουργός εξωτερικών. Θεωρώ ότι όταν κάνεις μία συζήτηση που έχει και κάποια στοιχεία μιας απόσταση από τα γεγονότα και μιας αναδρομής, τουλάχιστον από την πλευρά μου, οφείλω να σεβαστώ όποια άποψη ακούγεται. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, με αποφύγατε. Εντάξει, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Ρωμανός, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπροσώπηση και ο Ευάγγελος Αντώναρος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τους πολλούς φίλους που ήσασταν εδώ. Να προαναγγείλω το κεντρικό μας δελτίο με την Αθηνά Σούντου σε πολύ λίγο. Ραντεβού αύριο.